Εδώ είμαστε, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ή καλησπέρα, προτιμάτε. Τι γίνεται, Σταριό? Όλα καλά, δεν είναι. Υπάρχει κάτι αρνητικό? Μια χαρά. Είσαι καλά? Όλα καλά. Μετά το παιχνίδι το Σάββατο στην Τούμπα. Είχες ένα άγχος, Στέριο. Μπα, κανένα άγχος. Είχες λίγο άγχος. Εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη στην ομάδα. Στο ημίχρονο. Ο Στέριος κανένα άγχος. Άκουσε την απειλή στο 44 και μισό. Ναι. Ότι έτσι και δεν βάλεις γκολ. Στο 70 παίρνω το μικρόφωνο και ξεφτιλίζω. Εντάξει. Δεν ίδρωσε το αυτί μου. Δεν ίδρωσε το αυτί μου. Βλέπω το στέλνιο. Κόλ! Για κάνει κάτι τέτοιο. Το κοιτάω και εγώ δίπλα του και έτσι. Δεν ίδρωσε το αυτί μου. Του λέω μετά το μάτς. Ρε φίλε, του λέω. Εντάξει, παρηγύρισες, μου λέει. Αγάπη, το είχα λίγο στο μυαλό μου το σκηνικό. Εμπιστοσύνη στην ομάδα. Απόλυτη ηρεμία. Εντάξει. Αυτό ναι, ρε. Και ήρθε ακόμα μία νίκη. Είχες ένα άγχος. Είχες λίγο. Το άγχος το έχεις πάντα με τον Πάο. Να σου πάρω το μικρόφωνο και στο 71 να γίνει το 1-0. Δεν υπάρχει να ξεφτυλιστείς παγκοσμίως. Να του πάρεις εκεί που μιλάει τα ακουστικά. Τα πάρω. Γυρνάς το μικρόφωνο, τέλος. Στέλνει αυτό, ήταν. Παρότι ήμουν τραυματισμένος, θα έκανα πέτρα την καρδιά μου. Εντάξει. Δακρύσαμε. Τι δακρύσατε? Πού θα κάνεις πέτρα την καρδιά σου? Ναι. Και θα σκόραρα μόνος μου. Για το καλό της ομάδας, ρε Σταύρο, όχι τίποτα ναι. άλλο. Γιατί ναι. δεν υπάρχει περιθώριο για απώλεια, οπότε έπρεπε να κάνουμε ό,τι γινόταν. Ναι. Θα έπαιρνε στο μικρόφωνο. Ναι. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, νίκες στο Σαββατοκύριακο, και στο σχεδόν μπάσκετ. Για όλα τα τμήματα και στο μπάσκετ. Μια νίκη συνήθεια πλέον θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Ναι. Δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μας. Μια ακόμη μέρα στην ο ΠΑΟΚ συνέχισε το σερί του. Ο Άρης συνέχισε το σερί του, που τον κάνει καλύτερο και μαθαίνει από αυτό. Αυτό μένει στο τέλος. Θες πω κάτι, τι κέρδισε ο ΠΑΟΚ? Και ο Θεοδόρου και οι παίκτες και εμείς. Τι κερδίζαμε, τίποτα. Δύο βαθμούς, άψυχους. Δύο πόντους. Μία νίκη, οι άλλοι θα σκηθούν. Δύο εβδομάδες τώρα, ήττα. Έχει και διακοπή, θα τους σκεφτούν. Θα σκέφτεται τώρα ο Μπέλ. Γιατί δεν πέτυχα Στεφάνη. Προσωπικά πάντως με απογοήτευσε ο Αγγέλος στις δηλώσεις του. Πήγα ρε. Εμένα βρήκε να είναι. Μια χαρά δηλώσει. Εμένα βρήκε. Γιατί δεν τζίγκλησε, γιατί το πες coach? Δεν μπλέκω εγώ στα. Εγώ πήγα απλά να το ζήσω. Μην το ρωτήσω, το ζήσω. Δεν είπε τίποτα. Γιατί? Μπήκε καμιά 16 φορές στο παρκέ. Στο καλάθι αυτό. Δεν τον έβλεπα. Μπορεί να ήταν το πιο ήρεμο παιχνίδι τη ιστορία των Πάο Κάρι. Ναι, πολύ ήρεμο. Δηλαδή. Σαν να πει Πάο Κρέθυμνο, Πάο. Κολοσσό, όχι Πάο Κφάρο, γιατί Πάο Κφάρο. Τον Φάρο τον έχετε πάρει και τον πάτε με Σβάρνα. Μια από εδώ σε όποια πόλη και αν παίζει. Κερατσίνη, Λάρισα, Λίμνο. Ωραία. Δηλαδή και στο Καστελόριζο να πάρει, Κλαρίνο θα κάνουμε. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Αλλά γενικά. Και στο μείον 4 δεν σφίχτηκε λίγο που το μάζεψε ο Άρης. Εντάξει, θα βάζαμε κανένα σουτ. Εκνευρίστηκα με τον Μπουσανίδη. Αυτό το μουλοχτό. Με αυτόν εκνευρίστηκα. Δηλαδή, ένα-δύο μπιντελίκα που φύγανε, σε αυτόν απευθυνόντουσαν. Σηκωνόσουν κιόλα. Σηκωνόμουν, για να φτάσω πιο κοντά, αφού είναι δίπλα. Το ωραίο με αυτές τις θέσεις είναι ότι έχεις την θέση του Παπαθεοδόρου. Ναι. Είσαι ακριβώς ναι. εκεί. Σε έβλεπα, ξεχώριζε συνέχεια. Είχε συμβολή στο να θυμηθεί τον Κος κάποια στιγμή? Όχι, δεν χρειαζόταν. Ξεκούραστο τον θέλαμε στο τέλος. Ναι. Τι να θυμηθεί τον Κος, δεν ήξερε. Λέω, μήπως τον ξέχασε, ρε φίλε, εντάξει. Ρε φίλε, δεν ρισκάει. Τον Κος τον βάζει φρέσκο στα τελευταία 5 λεπτά και παίρνει το παιχνίδι. Αυτό έγινε. Πότε θα μάθετε μπάσκετ σε αυτόν τον πλανήτη πλέον? Να σας πω εγώ για το man to man, για τη ζώνη. Έχει ζώνη τον μπάσκετ. Ο ψηλός εκείνος το Άρη με τα μαλλιά τα μακριά. Ο Καλ Ντρόγκο εκείνος. Ο Καλ Ντρόγκο. Δεν του έχει πει κανείς ότι δεν είναι μαλλί αυτό για 2-10 κτίνος. Δηλαδή είναι σαν να είναι. Σαν να έφαγε την Όλιβ. του Ποπάι. Το είχε και τριπογυριστό κάπως. Ναι. Κοίταξε, πέρα από το παρουσιαστικό του, δεν είχε να δώσει κάτι άλλο. Δηλαδή γενικότερα νομίζω είναι ένας μέτριος παίκτης, εντάξει. Είναι ένας οπότε το ξύλο. Παρουσιαστικό τον κάνει. Μόνο ξύλο. Ναι, εντάξει, γι' αυτό τον πήραν. Δεν τον πήραν για να βάλει τρίποντα με 70% ευστοχία. Εκνευριστικός αυτός. Ναι. Το μαλλί του, ρε παιδιά, δεν κρίνουμε αθλητές. Δεν είμαστε και δικοί του μπάσκετ, ο Μοσχοβίτης είμαστε. Όχι, αυτό ρε παιδί μου, σαν φυσικό. Αλλά τι μαλλί είναι αυτό, ρε. Δηλαδή πήγε τώρα, το είδε στον καθρέφτη και είπε τι ωραίο μαλλί. Φίλους δεν έχει. Φίλους δεν έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάθλιψη, όπως τον είπαμε. Μαγκή, ο Μαγκή, κατάθλιψη ο Μαγκή, δεν τον κάνει παρέα κανένας. Κανείς δεν του είπε για το μαλλί. Πρόβλημα στα αποδυτήρια του Άρη. Ξεσκαπάκι, πιο πέρα το πάμε. Μάθε να το κάνεις πλεξούδα τουλάχιστον. Ναι, πλεξούδα. Ποια είσαι, η τρίχρονη τούλα από το κορδελιό. Το φιλίσυχο.
Κορδελιό. Ξεκάθαρα επηρεασμένος, θεωρώ εγώ, από το Game of Thrones. Από ήτανε τον Καλ Ντρόγκο. Τέτοιο. Είδες το μαλλί αυτού. Δεν ήθελες να ζητήσεις 1,5 κιλό από αυτό. Να καλύψεις το κενό. Μάριε. Ε. Τώρα κατάλαβα γιατί. Δεν είναι ότι χειρότερο έχει εμφανιστεί. Όπως είπες, κρατώ το φιλήσιο Κορδελιό. Δεν είναι φιλήσιο, ρε φίλε. Είναι φιλήσιο. Οι ώρες κοινής ησυχίας του Κορδελιού είναι 8 με 8 και 3. Να, το περίμενε. Ναι, αυτό είναι. Τι σου στείλανε φωτογραφία. Πω, είναι πολλές, πολλά. Κοίτα πώς είναι. Αυτός τώρα δηλαδή πολλές τι πάσχει να παίξει. Είναι, ρε, δηλαδή αυτός τώρα ασχολήθηκε με το μαλλί 12 ώρες. Πω. 12 ώρες συνολικά με το μαλλί. Έναν ξέρω που ασχολείται 12 ώρες, με πολύ λιγότερο μαλλί μάλιστα, τον Γρηγόρη τον Ατρίδη. ο Γρηγόρης χρησιμοποιεί 12 ώρες μαλλί και οδοντόβουτσα. Όχι, 12 μαλλί, 2 οδοντόβουτσα. Α, 14 πάει, ναι. Στο μαλλί δουλεύει κερί, πιστεύω, για να το στρώνει λίγο. Τι κερί, Αγίου Όρους, όχι κανένα... όχι κανένα τυχαίο. Μελισσοκέρι δηλαδή. Μελισσοκέρι, ναι. Τον είδες χθες όμως, τι? Στην εκπομπή. Τον είδα, πώς τον είδα. Βασικά είδα πρώτα τον Κώστα τον Καραπαπά, ο οποίος, φίλε, πραγματικά και εγώ δεν είμαι στυλάκι. Εντάξει, να τα λέμε όλα, υπάρχει μια προσπάθεια πάχυνσης. αυτή είναι μια αλήθεια. Αλλά ρε φίλε, όταν σου έρχεται αυτό κομωδίνο για πέσιμο, πώς γίνεται και δεν γελάς? Έρχεται, περπατάει. Αλλά δεν περπατάει ένας άνθρωπος. Περπατάει ένα... εκτόπισμα. Ένα πράγμα. Ωραία. Από τα καλά που διάβασα χθες. Εντάξει, πέρα από τα πινελίκια, okay, τα γνωστά, στην ημερήσια διάταξη. Κρατήστε, λέει, το θυμό σας, είπε φίλος του ΠΑΟΚ, και αφήστε τη χοληστερίνη να κάνει τη δουλειά της. Οπτασίας του είπε, το διάβασα. Σαφώς επηρεασμένος από τον προπονητή του Άρη. Ναι, ξεκάθαρα. Το κρατήστε το θυμό σας. Γιατί ο Αγγέλου είναι εδώ ακόμα. Θα μείνει από ό,τι φαίνεται, δεν τίθεται θέμα προπονητή. Όχι, το πάλεψε ο Άρης. Πάλεψε ο Άρης. Πολύ καλό μπάσκετ. Να είναι καλά, καλά που δεν έγινε 30 πόντους για να είμαστε και. Και φταίει ο Λάκι Τζόνς. Ο οποίος ξέφυγε διαφορά. Ο Λάκι Τζόνς και Unlucky Jones. Ο μεγάλος ύφης, τεράστιος, το κουμπαράκι μου. Και τους πείραξε και αυτό. Κάνει ένα σουτ και πάει μπάλα στα πουρνάρια. Και λέει από το μικρόφωνο ο Σίφης, ο unlucky shoot, άστομος ο unlucky Jones. Χιούμορ είναι, παιδιά. Δεν είπε τίποτα και κανένα συγγενή πρώτου βαθμού. Εντάξει, χαβαλέ έκανε. Μη σας πειράζει. Για τους συναδέλφους του Άρεος, λέω, που τους πειράζει. Α, τους πείραξε. Ναι, τους πείραξε. Δεν το πήρα χαμπάρι. Ναι, τους πείραξε και αυτό. Αν δεν τους πειράξει που τρακαίνουν μεταξύ τους και αν δεν είχε ο Διαλόγιο και ο Μποχωρίδης ρεκόρ καριέρας θα είχε γράψει 30 το κοντέρ. Ωραία, το ξεπερνάμε και αυτό. Και αν δεν είχα σφυριχτεί 1-2 στους ψηλούς φάουλ που δεν ήταν ποτέ, πάμε παρακάτω. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στη βαθμολογία, γιατί το Σάββατο, αν έβλεπε κάποιος στα πρωτοσέλιδα, θα νόμιζε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το πρωτάθλημα. Για χαρά, ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Μας εμποδίζει. Όχι, εγώ σου λέω τώρα σε επίπεδο πρωτοσέλιδων. Α. Εντάξει, οκ, okay, κέρδισε τον Απόλλωνα Σμύρνης. Okay. ΠΑΟΚ πουθενά σχεδόν. Ναι. Δηλαδή, αν εξελέξω τη Φόρτσα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ναι. Κάτι υποσέλιδα, κάτι υπερσέλιδα. Αυτά αυτό... τα μπουλοκτά βάλε και ναι, ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Βάλε και ΠΑΟΚ. Και σήμερα φυσικά δεν υπάρχει πουθενά ο ΠΑΟΚ. Πουθενά. Ναι. Σεβασμός, ομαδάρα, αντεπίθεση. Σεβασμός, ομαδάρα και κουβέντα για τα βατζιλίκια του. Τσάκησαν την αλητία. Πάτησαν λέει ο κόκκινος πρωταθλητής Παύλα Γάβρος, Παύλα Γάτα. Και τους μισθοφόρους. Και τους μισθοφόρους του ΠΑΟΚ. Mm. Εντάξει. Επιτίθονται σε 20χρονα και 22χρονα παιδάκια, το ξεπερνάμε αυτά τα συχάματα της τρούμπας. Εδώ ωραία. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο έτσι, μια αναφορά στον ΠΑΟΚ. Κάποιος περισσεύει, ο δικέφαλος έχει τον πρώτο και τον δεύτερο σκόρ του πρωταθλήματος. Το καλοκαίρι ένας από τους δύο θα απολυθεί. Αυτό είναι το θέμα του ΠΑΟΚ σήμερα. Στην εφημερίδα των Αθηνών. Αποκάλυψη. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Ναι. Και δεν αναφέρεται κανείς στα όσα Καραγκιοζλίκη έκανε ο Ολυμπιακός που έκανε 8 λεπτά να βγει στο δεύτερο μήχρονο χωρίς λόγο. Κανείς. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Απλά για να ξέρουν οι δικοί μας, το έχουμε πάρει, μην αγχώνεσαι. Αυτό ήταν μάθημα το χθεσινό. Το έχουμε πάρει, μην αγχώνεσαι. Ακόμα δεν έχετε καταλάβει, αφελείς επαρχιώτες, γιατί συχάματα μιλάμε. Ακόμα δεν έχετε καταλάβει. Όλη την εβδομάδα τραμπουκίζουν για να πάρουν ένα παιχνίδι. Όλη την εβδομάδα. Ωραία, και εμφανίσανε και τον υπερφυσικό κόνο να κάνει πέσιμο στον διαιτητή στο ημίχρονο. Ωραία, και 1002. Μην είστε αφελείς. Μάθετε να τους ψυχολογείτε. Οι άνθρωποι είναι
αλλού για αλλού. Είμαστε μπροστά τους η μητέρα Τερέζα. Τόσο αφελείς είμαστε. Είμαστε μπροστά τους χριστιανοί εκείνη το. Αν φάω μια σκαμπίλα από τη μία, να γυρίσω και το άλλο το μάγουλο. Τέτοιοι βλάκες είμαστε σε τέτοια θέματα. Στροφάρετε. Μη πάτε, χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Οι άνθρωποι δεν παίζονται. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε αυτό το τροπάρι. Κάθε εβδομάδα δεν καταλαβαίνουν το Θεό τους. Θα έρθουν στην Τούμπα, αν έχουμε κάτω από 1400 υπέρκυλους μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Υπέρκυλος. Ναι. Υπέρκυλος, μάλιστα. Όχι, να βάλει και αγγελία, είπα, ΠΑΟΚ. Ζητούνται υπέρκυλοι. Υπέρκυλοι. 1400, εντάξει, φίλε. 1400 στο γήπεδο, ρε. Με καρτελάκι, τεχνικός τηλεόρασης, τεχνικός YouTube, τεχνικός Στίβου. Να μην μιλήσει. Ωραία, τεχνικός LED. Αστρολόγος. Τεχνικός αστρολόγος για τους πλανήτες. Τεχνικός. Όπως είμαστε το τελικό με τον Άρη. Τόσους τεχνικούς τηλεόρασης δεν είχε το Super Bowl. Γιατί χάθηκε αυτή η μαγεία. Υπερπαραγωγή. Έτσι θα το περάσω. Υπερπαραγωγή του POC TV. Έτσι θα το περάσουν. Ναι. Το TV, και στο ημίχρονο θα βγάλουμε και μια μαντόνα που τη μοιάζει. Τέλος πάντων να χορέψει. Ωραία. Θα δοριστούμε ναι. Τσιρλίτερ από τον μπάσκετ. Ναι. Ναι. Θα τις φέρουμε όλες. Γιατί κράζει τσιρλίτερ. Κράζει τσιρλίτερ στο ίδιο. Είχε 5-6 δυνατές. Γιατί κράζει. Επειδή δεν είναι ένα 50 κάτι. Η αγάπη για να τα έρχεται το μισό κεφάλι σε μια-δυο. Σημέλα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το πώς το λένε, το μπάσιμο στην εκπομπή μας. Τσάκης αναλυτή εγγραφή. Μην κλείσει τώρα, Στέλιο, το βλέπω και με ανεβαίνει το κεφάλι. Θα το έχουμε πάει στο δικαστήριο. Κράτο το θυμό σου, ρε. Αυτό ήταν το πρώτο διασκεδαστικό ημίωρο της εκπομπής μας. Σχολιάσουμε και λίγο, Μελισανίδη, δεν γίνεται. Έπως. Αυτά που είπες στους παίκτες. Έχουμε κι άλλο, μια μισή ώρα ακόμα. Έχεις δύο ώρα την εκπομπή. Στη ζωή φοβάμαι δύο πράγματα. Το πολύ ύψος. Όταν είμαι εκτεθειμένος, όχι ναι, ναι. Πλάνο. Δεν θα ανέβεις δηλαδή στη Ρόδα του Λονδίνου. Ποια Ρόδα. Ούτε εξόφαλτσα. Σιγά, ναι, ναι. Ναι. Και τη ρουλέτα. Κάτι άλλο δεν το φοβάμαι. Εντάξει. Θα πάμε στο διάλειμμα και σε 5 λεπτά και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά το κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Επειδή έχουν έξοδα τα παιδιά και επειδή δεν νιώθεις αποκληρώσεις, οι 5 πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο. Έστειλε κανείς. Τώρα όχι, τότε είπα. Α, ωραία. Οι 5 πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο στο 2310-287-888 άντε καλά. Εξασφαλίζουν πρόσκληση διπλή. Διπλή. Δηλαδή να πάρετε και το αγόρι σας. Ναι. Λούγκρες. Να κάνετε άντρα, όχι. Να στέλνουν γυναίκες για να κάνουν έκπληξη στους άντρες. Αλλά σε θέση άντρα γυναίκα μαζί. Δεν πάνε ζευγάρια στον ΠΑΟΚ, αγάπη. Δεν είμαστε. Ούτε καν στο καζίνο. Γαλάζια λίμνη. Εντάξει, δεν είμαστε. Ωραία, ωραία. Αν είστε γυναίκες. Ο Hugh Grant, αν είστε γυναίκες, ο οποίος γυρίζει κομμεντή και τον πιάνουν με τραβεστή στη λιμουζίνα. Δεν είμαστε τέτοιοι, αν όχι. Αν είστε γυναίκες, στείλτε για τραβεστή να κάνετε δώρο. Τραβεστή δεξιμπάκ, με κάτι μπούτια μιλάμε τώρα Φατίχα Κέλ. Όχι καμία λεπτεπίλεπτη. Φατίχα Κέλ. Στείλτε για να κάνετε δώρο στον άντρα σας να πάει με έναν φίλο του. Εντάξει. Όχι, δεν θέλουμε να εμπλέκεται στη ζωή μας γυναίκα και ΠΑΟΚ. Ωραία. Όποιος θέλει να πάρει, παίρνει τηλέφωνο τώρα 2310-287-888, δίνει ονοματεπώνυμο και πάει στο καζίνο, στο θέατρο Βεργίνα για να δει το Chelsea ΠΑΟΚ. Την προσπάθεια της ομάδας του Λουτσέσκου να διατηρήσει το αίτητο 92 ετών στο Λονδίνο, να του δει στη μεγαλύτερη οθόνη. Η τότε να με έδειξε τον δρόμο. Η τότε να έδειξε πανεύκολα τον δρόμο. 80 εκατομμύρια και να βάσει όρθιος γκολ από τα 30 μέτρα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Αλλά εδώ είναι όταν διαβάζεις πολύ τον αντίπαλο. Κάνει την δεξιά κίνηση ο Κέιν. Όλοι περιμένουν απέναντι γάμα. Όχι, σέφαγα. Πάρ την από τη δεξιά και αντεγιά. Ωραία. Και σε τι υπολοιπόμαστε τη τότε να. Δεν έχουμε Κέιν, Αλεξάνδρ. Τι σου λείπει. Ντέλε, Πέλκας. Ντέλε. Ποιος άλλος. Ποιος άλλος. Λορίς, Πασχαλάκη. Ζαμπά.
Καλύτερο ο Πασχαλάκης ο Γιώρης. Ο Λιμιός έχει περισσότερα κινέζικα στοιχεία, κορεάτικα, ασιατικά από τον Ζαμπά πάντως, να ξέρεις. Ωραία. Λιμιός Ζαμπά θα βάλει. Δηλαδή σκέφτομαι τον Πίσεσβα να τρέχει τώρα στα γεράματα. Άστο τώρα, στην μια γωνία. Άστο ξεκούραστο για τη Λαμία. Εκεί είναι ό,τι πρέπει. Ωραία. Έχουμε διαιτητές. Τι διαιτητές έχουμε? Διαιτητή βασικά. Έχουμε για το... ξένοι. Για το παιχνίδι. Ξένοι. Όχι, έβαλαν Έλληνα στο δείγμα. Αυτή η βοηθός που έπαιξε στο Αγρίνιο, αυτή θεά. Αυτή κάτσε, θα αναπερθούμε. Δεν πέτυχε, σαν να είχε το φαΐ, ξέχασε την κουζίνα. Είναι ρατσιστικό λίγο. Ναι, σαν να ξέχασε την κουζίνα ανοιχτή και να έλεγε πού θα πάρει φωτιά το σπίτι. Δεν πέτυχε φάση. Δεν πέτυχε τίποτα. Θα αναπερθούμε και στην κυρία Δέτσι. Δέτσι. Από ποιο σύνδεσμο? Αθηνών. Πέσαμε από τα σύννεφα. Μαρία Δέτσι. Αδιάβαστο σύνδεσμο. Μαρία Δέτσι. Θα μπορούσε να είναι μυθιστόρημα να γράφει. Να είναι συγγραφέας. Σου άρεσε το. Και τραγουδίστρια. Τα μυστικά του... της Ντουλάπας με τη Μαρία Δέτσι. Της Ντουλάπας. Ναι. Τώρα πώς διαβάζω. Λοιπόν, άκου. Ο διαιτητής τώρα είναι Κρίστο Τόιβερ. Κρίστο. Τι κάνει, τι κάνει ο Κρίστο. Αν το διαβάζω σωστά. Ο Τόιβερ είναι. Το Τόιβερ. Ο Ολλανδός. Λοιπόν... Ολλανδός. Δεν είναι Ολλανδός. Εντάξει. Αστοχήσαμε πόσες χώρες. Παιδιά, δεν ξέρετε να διαβάζετε. Κάτσε, περίμενε λίγο. Σας έχουν στείλει μήνυμα για το βίντεο. Εστονός. Ο Τόιβερ. Τόιβερ ή Τόλιβερ. Τόιβερ λέμε. Ο Εστονός. Α, όχι Ολλανδός. Ο Εστονός ο οποίος... Το λες εύκολα. Δηλαδή δεν έχεις θέμα με το όνομα εσύ στη μετάδοση. Τόιβερ, εντάξει, οκ. Το δόντι είναι καλά, να γίνει μετάδοση, γιατί άμα κάνουμε το... ναι. Ναι, λοιπόν. Η βοηθή, γιατί απασχολεί το κύριο της σχόλας. Αν μη τι άλλο, ναι, ναι, ναι. Η βοηθή στο... Σίλβερ Κόιβ. Ο Κόιβ. Μάλλον έτσι διαβάζεται, ναι. Πολύ εύκολα ονόματα, δεν πώς είναι Άγγλος στον Ιαστίο. Εστονός κι αυτός. Ναι, που μας στήσανε η Κέρδη... Περίμενε να τα πούμε. Άρον Χάρσινγκ ο δεύτερος. Ρε σίγουρα είναι Εστονή. Λοιπόν. Πώς είναι το Count and Beat. Τέταρτος είναι Γιάν Ρος. Και αυτός δεν τον λες και πολύ εστονό. Επιπρόσθετος ένας Γιούρι Φρίσερ, ο άλλος Έικο Σάρ. Ο Σάρ. Ναι. Παρατηρητής. Δώσε τα αποκλειστικά στο κοινό μας. Ναι. Παρατηρητής Ισακ Μικλάνταλ. Ο Μικλάνταλ, ναι. Το Μικλάνταλ. Πες λίγο και το πρόγραμμα, αγάπη. Ο Σάκης, λέω ότι Σάκη τον φωνάζουν οι φίλοι. Το πρόγραμμα της Τετάρτης. Θα πρέπει να το πω στο Σταύρο γιατί τον ενδιαφέρει για πώς θα κινηθεί η μέρα, πώς θα πάει η μέρα την Τετάρτη. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα αν είναι ώρες Αγγλίας ή ώρες Ελλάδας. Κοίτα, ώρες Ελλάδας πρέπει να είναι. Ναι. Γιατί εντάξει, είναι αργά. Το λογικό είναι. Δεν λέει βέβαια, δεν διευκρινίζει πάει πάω καν το πρόγραμμα που βγάζει είναι με ώρες Ελλάδας ή ώρες Αγγλίας. Αλλά πληρώνω λόγω την Ελλάδα, ναι, συνήθως. 9 η προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Stamford Bridge. 8 και 4 η συνέντευξη τύπου. Ρασβάν Λουτζέσκο και ενός παίκτη. 3 η ώρα το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου της Chelsea στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και στις 4 η τελευταία προπόνησή τους. Θα πάτε φαντάζομαι. Έχουμε εξελίξεις στο θέμα της... Στέλνω να σε ρωτήσω κάτι. Κάνεις εκπομπή. Ωραία. Δεν τα λέμε όλα τώρα. Ποιος ο λόγος να έχεις ανοιχτή την κεντρική σελίδα που δεν έχει ανοιχτό κανένα site και να μην βάλεις το SDN π.χ. Εξήγησέ μου. Και την πρώτη σελίδα, όχι το μπάσκετ. Την πρώτη σελίδα. Ωραία. Για πες. Τι να πω. Έχουμε κάποια είδηση συγκλονιστική που την χάσαμε, ας πούμε. Έχει πάρει το δρόμο του Τσαχιλίδης από την ΚΕΔ. Σε λίγο θα έχουμε και λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη. Ο υπεύθυνος παρατηρητών, ο οποίος έχει κάνει αρκετά από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Αποχωρεί λοιπόν, όχι αποχωρεί, τον διώχνουν από την ΚΕΔ. Σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη αυτή. Ο Τσαχιλίδης, ο οποίος δεν είχε και κανένα ρόλο επικοδομητικό για το καλό της ελληνικής διαιτησίας. Δεν θέλω να πιστέψω ότι τους στέλνανε εκθέσεις οι παρατηρητές και αυτός τις γυρνούσε πίσω μέχρι να έρθουν όπως τον βολεύει. Μην το ξαναπείς αυτό. Δεν θέλω να πιστέψω κάτι τέτοιο. Έχει έρθει τουλάχιστον 10 φορές αυτό το πράγμα στα αυτιά μου. Πολλά έρχονται στα αυτιά μου, δεν τα πιστεύω όλα. Ωραία. Απλά για κάποιο λόγο αποχώρησε από την ΚΕΔ ο κύριος Τσαχιλίδης, εκδιώχθη βασικά από την ΚΕΔ ο κύριος Τσαχιλίδης. Αυτός ποιος είναι εδώ πέρα? Αυτός με τα γυαλιά ποιος είναι, και εγώ αυτό θέλω. Κανένας βοηθός του Μάρτινς είναι?
Ε, είναι ο πιο εκνευριστικός από όλους. Άντε ο Μοντέστο. Ναι. Αυτός με τα γυαλιά ποιος είναι. Και τι έχει στο χέρι, τι φάση. Τους έχουν βάλει όλους στο κόλπο. Ακόμα και ο Νάτχο μουρμούριζε. Κάτσε αυτό τα γυαλιά μου. Μάλιστα. Τα γυαλιά. Ακούστηκε και αυτό στον αέρα, ωραία. Στέργε τα γκολ θα τα ακούσουμε. Δεν ξέρω. Πώς τα περιέγραψε, τα έχουμε. Ναι, περίμενε να έρθει και ο Σταύρος να τα ακούσει λίγο. Ειδικά το πρώτο, τα ακούγαμε λίγο έξω στο διάλειμμα. Στέργε, το πρώτο είναι όπως έπρεπε. Όπως έπρεπε και 100%. Ε, φυσικά. Απλά πράγματα. Ε, ναι, εντάξει. Αποθέωση, κανονικά. Έλα, Σταύρο. Έλα να ακούσει τα γκολ, έλα. Έλα να ακούσει λίγο τις περιγραφές δηλαδή, του Στέργιο στα γκολ. Αυτός ο άνθρωπος την είπε σε μένα γιατί κάνεις εκπομπή, λέει, και δεν έχεις ανοιχτό, μπαίνει, βγαίνει. Γυαλιά δεν είχα βρεζό. Λοιπόν, να βάλω ακουστικά, να μπούμε λίγο στο κλίμα του αγώνα. Να βάλουμε τον κόσμο στο κλίμα. Έχει απειληθεί ο Στέργιο στο ημίχρονο και αν μέχρι το 70 δεν πει γκολ θα του πάρω τα ακουστικά. Και τώρα ακούμε τα γκολ. Γρήγορα για τον Μπέλκα. Φαντάζομαι ίσως ο Βιερίνια θα δώσει επιθετικότητα στον ΠΑΟΚ. Ο Βιερίνια μια σέντρα, δεύτερο δοκάρι, ο Μπρίγιοβιτς και πάρα στα δίκτυα, Αλεξάνδρα Μπρίγιοβιτς. Απελευθέρωση. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Να λοιπόν που και η Ξάνθη υποτάσσεται στον Αλεξάνδρα Μπρίγιοβιτς. Είπαμε ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχε δεχτεί γκολ σε πρωτάθλημα από τον Μπρίγιοβιτς. Τον Ατρόμητο τον έφαγες. Στο 47 ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει βάλει τον Ατρόμητο. Κάνει αυτό που πρέπει πολύ νωρίς και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τον έφαγα έτσι. Αυθαίρετα. Ήθελε να το κάνει κομπιέντα. Τι απελευθέρωση. Το δεύτερο είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν το θυμάμαι πολύ. Το πρώτο μου κάνει εντύπωση. Εκεί είναι πιο... Κεντρικά ο Βιερίνια. Δεν ξέρω αν θα πάρει πάσα. Θα γίνει κομπίνα ξεκάθαρα. Ο Πέλκας, ο Μαωρίσιο, το σουτ. Και πάρα στα δίχτυα. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Γκαζόρι. 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 Εντάξει. Γλιτώσαμε την ξεφτύλα. Δεν θα χρεωθώ εγώ. Την απώλεια του πρωταθλήματος, αυτά σκεφτόσουνε. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Στέργε, μπράβο. Πολύ ωραίο. Σε κομβικό σημείο του αγώνα πριν η Ξάνθη αρχίσει να πιστεύει ότι πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο. Ο Τσαχιλίδης λοιπόν, η ΕΠΟ απέλησε τον Τσαχιλίδη. Διάβασε λίγο το SDNA που είναι σε 7 λίρα 100. Εκδιώχθηκε με ψήφους 15-2. Οι δύο ψήφοι, Σταύρο, πιανού. Του Ολυμπιακού. Σοκ. Στη φιλαθλική γνώμη, λοιπόν, η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε να απολύσει το μέλος της ΚΕΔ Γιάννη Τσαχιλίδη με αφορμή το επεισόδιο που είχε με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αντωνίου. Ο Αντωνίου είχε μιλήσει στη δίκη για το περιστατικό με τον Τσαχιλίδη, λέγοντας: είχα μόλις επιστρέψει από την Αυστρία και πέρασα από τα γραφεία της Ομοσπονδίας. Είδα την πόρτα της ΚΕΔ ανοιχτή και είπα να πω μια καλησπέρα. Παρόντες ήταν η κύριε Καλύβα Τσαχιλίδης. Ο δεύτερος με ρώτησε τι δουλειά έχω εδώ. Του είπα ότι είμαι ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, μου είπε ότι δεν έχω καμία δουλειά στην ΚΕΔ και με έντονο ύφος μου είπε περάστε έξω. Ποτέ δεν έχω ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Απλώς μια καλησπέρα ήθελα να πω μακριά από μένα παρεμβάσεις στη διαιτησία. Μετά από αυτό το επεισόδιο, ο Γιάννης Αχιλίδης απολύθηκε από την ΕΠΟ με ψήφους 15-2, όπως είπαμε, με τα δύο λευκά να είναι του Ολυμπιακού. Μας τελείωσε λοιπόν ο Γιάννης Αχιλίδης. Μάλιστα. Κρίμα για το παιδί που έχασε ένα τόσο ωραίο μισθό ξεκούραστο. Να το βρούμε μια να θέση. Να προσέχουν και οι επόμενοι. Να το βρούμε μια θέση. Όχι, δεν θα το βρούμε καμία θέση. Ας πάει, πέφτει ο διαιτητής στον Ολυμπιακό. Ούτως ή άλλως. Τον στήριξε ο Ολυμπιακός από ό,τι είδαμε. Ακούσαμε τα γκολ. Είπαμε για την είδηση του Τσαχιλίδη, η οποία μόλις βγήκε. Από εκεί και πέρα, πάμε να σχολιάσουμε λίγο το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ με αρκετή ένταση στο παιχνίδι του, θα πω εγώ από την αρχή, καλή και κακή. Δηλαδή είχε κάποιες βιαστικές επιλογές, αλλά είχε διάθεση. Έλεγξε το παιχνίδι. Η έκπληξη του Λουτσέσκου ήταν ο Κίτσκιου στα αριστερά, προφανώς γιατί ο Κίτσκιου μπορεί να του δώσει καλύτερη αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη και σε κλειστές άμυνες από ότι ο Τόσκα. Αυτό καταλάβαμε όλοι και είναι και η αλήθεια. Πιο νευρικός σε εισαγωγικά παίκτης ο Κίτσκιου, πιο κινητικός, πιο εξοικειωμένος να ανεβαίνει σαν μπακ από ότι ο Ρουμάνος στόπερ θα πω εγώ σε τριάδα, γιατί αυτή είναι η θέση του Τόσκα και στον ΠΑΟΚ αποκτήθηκε γιατί μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ, μπορεί να παίξει και στόπερ, αυτός ήταν ο λόγος, με τα χαρακτηριστικά του να περνάνε σε δεύτερη μοίρα, το ότι δεν είναι επιθετικό μπακ δηλαδή. Άρα έβαλε τον Κίτσιου, δεν λειτουργούσε άσχημα ο ΠΑΟΚ από εκεί. Από εκεί δημιουργήθηκαν και όλες οι φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Απλά
είτε το γλίστημα του Πρίγκοβιτς στο τέτα τέτ της φάσης που δημιούργησε ο Κίτσου και έδωσε στον Πέλκα και η ασίστ του Πέλκα στον Πρίγκοβιτς δεν έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να προηγηθεί, όπως και η κάθετη του Μαουρίτσιου στον Κίτσου, ο νεαρός Μενεμενιώτης Σταρ δεν πήρε μια σοφή απόφαση, πλασάροντας out. Και με το αριστερό, ΠΑΟΚ, σου, και με το αριστερό ναι, σου τώρα, εντάξει. Ναι, ο ΠΑΟΚ είχε απειληθεί από μια φάση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι, ένα πούλημα του Κάνιας από αυτά που δεν πρέπει να γίνονται. Ένας Κάνιας κακός στο πρωτομήχρονο, δεν πέτυχε συμπαίκτη. Ψυχολογίας παίκτης καθαρά. Μόλις δεν του βγει το παιχνίδι, λίγο το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο. Ο Κάνιας λοιπόν πούλησε την μπάλα ψηλά. Ο Κίτσιου δεν πρόλαβε να καλύψει τον Τουρίτσκοβιτς. Μια κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από τη σέντρα του Χέρδιτσεκ. Εκπληκτική απόκρουση του Πασχαλάκη. Κράτησε το 0-0 και έδιωξε τον ΠΑΟΚ το ενδεχόμενο περιπέτειας. Γιατί μετά, άντε βάλε δύο γκολ. Πολύ δύσκολο, ναι, πολύ δύσκολο. Ναι. Βάλε δύο γκολ στην Ξάνθη που θα είναι πίσω από την μπάλα και η 11. Πολύ οργανωμένη ομάδα αμυντικά. Ο Λουτσέσκου το σκέφτηκε στο ημίχρονο, έκανε αλλαγή πριν χρονικά, πριν από το σημείο που μας έχει συνηθίσει. Έφυγε από το μοτίβο του και έτσι πρέπει να κάνει. Ναι, έχεις ένα μοτίβο, αλλά από εκεί και πέρα. Δεν γίνεται, αν κάποια πράγματα φωνάζουν, να περιμένεις κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο για να τα αλλάξεις. Ο Κίτσιου που είχε και κάρτα έτσι, και πήγε δύο φορές λίγο ατσούμπαλα να φάει και καμιά δεύτερη να τρέχουμε χωρίς να έχει υπάρχει φάση που είναι για κάρτα. Ωραία. Ένα τάκλιν λίγο μετά την κίτρινη μπάλα βρήκε. Δεν βρήκε αντίπαλο. Μπήκε ο Βιερίνια και στα 100 δευτερόλεπτα ο Βιερίνια έχει ασίστ. Πολύ ωραία κεφαλιά του Πρίγκοβιτς, αλλά η δημιουργία του Βιερίνια, η πολύ έξυπνη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σέρβος πέτυχε τον γκολ, ο ΠΑΟΚ πήρε κεφάλι και μετά τα πράγματα έγιναν λίγο πιο εύκολα για αυτόν. Λίγο πιο εύκολα γιατί ο Τόσκα αναγκάστηκε να μπει στη θέση του Βαρέλα. Υπήρχε μια αγωνία για το κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει ο κεντρικός αμυντικός. Τα πήγε περίφημα, ο ΠΑΟΚ είχε γρήγορο κέντρο άμυνας, δεν απειλήθηκε, τελείωσε τις φάσεις πριν δημιουργηθούν. Η Ξάνθη δεν είχε ψηλό φορ για να γεμίσει. Άρα η δουλειά έγινε όπως πρέπει να γίνει. Και δεν είχε δυνάμεις η Ξάνθη μετά το 80-80 κάτι. Εντάξει, έμεινε από δυνάμεις. Μετά το 80 είναι 2-0 τέτοιο. Ήρθε λοιπόν και τον γκολ του Μαουρίτσιο. Τελειώνει το παραμυθάκι, 65 τον γκολ του Μαουρίτσιο. Εκεί λοιπόν η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να δεχτεί δύο τέρματα. Ωραία, στην συγκεκριμένη αναμέτρηση από την Ξάνθη. Για μένα κορυφαίος του αγώνα και νομίζω για. Ψηφίστηκε από τους δημοσιογράφους του Δημιούς. Πολύ μεστό παιχνίδι, πολύ ουσιαστικό παιχνίδι σε όλους τους τομείς. Κέρδισε το φάουλ που έφερε το δεύτερο γκολ, δημιούργησε φάσεις στον Πρίγκοβιτς. Γενικά έκανε πολύ καλό συνδυαστικό παιχνίδι. Ανέβαζε γρήγορα την ομάδα, πίεζε πάρα πολύ καλά. Είχε εξαιρετικές επιστροφές στην άμυνα με χαρακτηριστική μία κόντρα επίθεση που έβγαλε. Η Ξάνθη και έκανε ένα σπριντ στο 85. Φοβερό, ναι. Ήταν φοβερό εκείνο. Που κανείς άλλος στην Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει. Σε εκείνο το χρονικό σημείο έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Πώς γίνεται όταν κοιτάμε τον υπολογιστή. Να μην κοιτάς τον υπολογιστή, Σταυρό. Μην κοιτάς τον υπολογιστή. Να εμφανίζεται πάντα ο βιασμός του ταξιτζή. Τι έχει γίνει με αυτό το πράγμα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ναι, ούτε εγώ το κατάλαβα. Προσπάθησα να με εξηγήσουν, αλλά δεν κατάλαβα. Ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, πότε πήγαν στο sex shop, πότε φάγανε τον κέρασε καφέ. Α, έχει πάει ήδη. Δεν το έχω διαβάσει καν. Κοίταξε, εγώ διάβαζα τον τέτοιο, αλλά ήταν τόσο γελίο το όλο θέμα που δεν μπαίνει στη διαδικασία τώρα να δει τι γίνεται. Και κάποιος μου εξήγησε το story πάνω κάτω, δεν κατάλαβα ακριβώς. Μπήκε αυτός ο ηθοποιός, είχε ραντεβού με έναν άλλον Νταλαβερτζή, άργησε ο Νταλαβερτζής, τον είπε: έχω δουλειά, κόλλησα. Οπότε λέει στον ταξιτζή: πάμε μια βόλτα από το sex shop να πάρω κάτι πράγματα. Περίμενε ο ταξιτζής, γύρισε από το sex shop αυτός. Κέρασε ο ηθοποιός καφέ στο ταξιτζή μετά. Κάτι του ρίξε στο. Ένα πράγμα δηλαδή. Εντάξει. Πραγματικά απίστευτο. Ξαναλέω, δεν κατάλαβα τι ακριβώς. Ποιος έριξε κάτι στον καφέ, πώς έγινε μετά. Ποιος βίασε ποιον. Ποιος βίασε ποιον, εντάξει. Ναι. Στη δουλειά σήμερα, γνωρίστηκα. Που βαρύ, ρε φίλε. Πραγματικά τι αρρώστια είναι αυτή. Ναι, συνέχισε το αγώνα. Ναι, ο ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι κάνοντας ουσιαστική εμφάνιση, έχοντας τον έλεγχο 100% την ώρα του αγώνα. Έκανε τη δουλειά που έπρεπε
και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ο Βαρέλα ένα διάστρεμα έχει. Έγιναν μετά οι εξετάσεις. Γιατί υπήρξε λίγο ανησυχία με το πώς βγήκε. Είχε για αρκετή ώρα, έπαιξε για αρκετή ώρα με τις ενοχλήσεις. Είπε και ο Λουτσέσκου, νομίζω από την αρχή του πρώτου μέρους είχε ενοχλήσεις. Πιέστηκε για να μείνει στο γήπεδο. Πίεσε και τον εαυτό του. Τελικά δεν άντεξε, έγινε αλλαγή. Διάστρεμα, αλλά από ό,τι βγαίνει θα είναι διαθέσιμος κανονικά για την Πέμπτη. Δεν έχει θέμα για το παιχνίδι. Το διάστρεμα είναι το ελαφρύ και το βαρύ. Εντάξει. Ναι. Για να συνεχίσει ο Βαρέλα, είχε ελαφρύ. Είναι μία-δύο μέρες ξεκούραση, δεν είναι κάτι παραπάνω. Ναι, το είπε και ο Λουτσέσκου, νομίζω ναι, δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι. Ούτε ο Μαουρίτσιο πρέπει να έχει κάτι σημαντικό. Αν και νομίζω ότι ο Μαουρίτσιο δεν θα ξεκινήσει στο παιχνίδι με την Τσέλση. Θα δούμε Βέρμπλουμ Κάνιας. Εκτός, κοίτα να δεις. Είναι ανάλογα και πώς θα κατέβει η Τσέλση. Εγώ θα δοκίμαζα ένα σχήμα με τρεις χαφ. Να ξέρεις. Ναι. Δηλαδή να παίξουμε με Κάνιας, Μαουρίτσιο, Βέρμπλουμ. Θα το πήγαινα εκεί. Τώρα που ο Βέρμπλουμ είναι πιο αθλητικός, ο Μαουρίτσιο χρειάζεται γιατί πατάει την μπάλα καλά. Έχουμε γρήγορα εξτρέμ για να πάμε στη μετάβαση καλά. Είναι θεματάκι. Δεν ξέρουμε αν θα χρησιμοποιηθεί και ο Τόσκα. Υπάρχει και το άλλο σενάριο. Είναι μια από τις τάξεις ευκαιρία να δούμε Τόσκα αριστερό μπακ και Βιερίνια μπροστά του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λες εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, εντάξει. Δεν το έκανε σε άλλα και σε άλλα μάτσα. Σε αυτό τον παίρνει να το κάνει όμως, γιατί χρειάζεται με την οικογένεια μπακ. Ο Λιμιός είναι καλά. Ωραία. Εντάξει, η δεύτερη επιλογή μπορεί να είναι ο Βιερίνια. Και θα αφήσει έξω τον Πέλκα δηλαδή. Ναι, γιατί. Τον Πέλκα το να ελέγξεις λίγο την κατάσταση. Ωραία, να κρατήσεις λίγο το σκορ. Ωραία, και στο 60-65 αν σε πάει λίγο το παιχνίδι, βάζεις και τον Πέλκα, βάζεις και τον Ζαμπά. Με αυτά και με αυτά ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που πλέον είναι αίτητη στη Σούπερ Λίγκα. 10 νίκες, μία ισοπαλία. Σε μια αγωνιστική που άνοιξε τη διαφορά από τον Ατρόμητο. Πήγε στο συν 5. Παραμένει στο συν 6 από τον Ολυμπιακό, στο συν 11 από τον Παναθηναϊκό, τον Άρη και την Ξάνθη, στο συν 500 από την ΑΕ, ξέρω εγώ, στο συν 12. Εδώ λοιπόν είχαμε τα αποτελέσματα της ΑΕΚ βέβαια στον Πανετολικό που μας έστειλε στοιχηματικά αλλά χαλάλη. Μας έστειλε για τα καλά στοιχηματικά. Η Δεσποινίση κυρία Δέτση, η οποία κύρωσε γκολ αυτό γκολ. Που καλυπτόταν κιόλας, δηλαδή να πεις σε φίλου ότι δεν καλύπτεται ο επιθετικός. Το βάλανε άλλοι σε ένα λεπτό, δύο αυτογκόλ το έχεις πάρει χαμπάρι. Μπακάκης και Τσόσιτς. Σε ένα λεπτό έχουν βάλει δύο αυτογκόλ. Η κυρία Δέτση λοιπόν ακύρωσε αυτογκόλ και φυσικά αφήνει φίλε τον Πόνσε στο 89. Μόνο του δύο μέτρα μπροστά. Και τη στέλνει out. Και άλλες φάσεις έχει. Αυτές οι δύο είναι πιο χτυπητές, η κυρία Δέτση. Ή Δεσποινής, δεν ξέρω. Το ίδιο είναι. Μια μέρα θα πάμε να πιούμε ένα καφέ με τον Χρήστο του Ζαμπούνη να σου εξηγήσει γιατί δεν λες ποτέ μια κυρία Δεσποινής. Να σου το πω στα γρήγορα. Ποιο είναι το ρεζουμέ. Αν και ο Χρήστος θα σου πει, θα σου το αναλύσει. Γιατί βρε ζώων, τη Δεσποινή σημαίνει, ωραία, ότι δεν μπορεί να βρει ένα αγκόμενο να πούμε. Εντάξει, ότι είναι άχρηστη. Ωραία. Και ότι... Έτσι το λέει ο Χρήστος. Όχι, το λέει με άλλα λόγια. Με άλλα λόγια. Με άλλα λόγια. Με άλλα λόγια. Ωραία, ενώ η άλλη κυρία που βρήκε γκόμενο. Άρα, εδώ λοιπόν τι λέει ο Χρήστος, ο ειδικός. Παιδιά, όλες είναι κυρίες. Δεν μπορείς να κάνεις διαχωρισμό. Όλες κυρίες, εντάξει. Ο Χρήστος έτσι το βλέπει. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις διαχωρισμό από τις γυναίκες, από τις έχοντες, κατέχοντες και μη. Και μη, έτσι. Εντάξει. Άρα είναι Δεσποινή. Όχι, Δεσποινή, θα είναι κυρία. Άρα είσαι κυρία Σιμέλα Γαβριλή. Ομόνιο, ναι. Ναι. Πιστεύετε ότι ο Σιμιτζόγλου θα κινηθεί εναντίον του Λουτσέσκου που είπε και να βάζουμε γκολ με τον κόλο. Δεν με πειράζει. Ουδεάς. Δεν είναι προσβολή του φύλαδου. Ο Τσονάκας θα το πω κομψά. Και πώς το είπε. Στην αρχή με τον Πισινό και μετά με τους γλουτούς. Έχω βάλει γκολ με τη Ρόγα. Έχω βάλει ένα, μου ήρθε στη γραμμή και έκανα ένα χράκι. Σηκώνει μια κλίση από τον Σιμιτζόγλου για προσβολή. Κοίτα. Οριακά. Να μην διαβάσουμε το blog, δεν θέλω. Το γνωστό blog. Δες λίγο τι κάνει ο Σιμιτζόγλου, να μην ξέρουμε το πετάρι του Σιμιτζόγλου τι γίνεται. Ή πάμε στο διάλειμμα και θα συνδεθούμε μετά με. Πώς το λένε, με. Με τα νέα του Σιμιτζόγλου. Λοιπόν, με τα νέα του Σιμιτζόγλου. Μαζί.
Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Χρόνια πολλά στο Στέργιο, το κρατούσαμε για... Δεν μας έχει κλειδί άνθρωπος. Να ζήσει Στέργιο και αυτό και τέτοια. Δεν πειράζει. Είναι. Χρόνια πολλά στο Στέργιο, λοιπόν. Γιορτάζεις ρε φίλε, γιορτάζεις και το ξεχάσαμε. Όνομα, το Στέργιο. Ενώ κανονικά πλέον και στο εορτολόγιο είμαστε επίσημα μέσα, μετά από αγώνα και πολλών ετών. Το Στέργιο και το Στέργιο είναι το ίδιο. Όχι. Το Στέργιο από πού βγαίνει? Από το Στέργιο. Ας το διάλογο. Αλλά γιορτάζετε μια μέρα. Ναι, πλέον ναι. Και επίσημα. Άρα είναι ίδιο. Ναι. Δεν είναι ίδιο. Εσύ, περίμενε. Άκουσα πω. Το Στέλιος είναι Στυλιανός. Στυλιανός είναι Στέλιος. Είναι ένας Στυλιανός. Δύο είναι το Αστέριος, άλλο όνομα. Στέλιος. Και τρίτο είναι το Στέλιος. Το Στέλιος και το Άγιο Στέλιος. Σκέτο. Δεν είναι πολύ λαϊκό. Το Στέλιος είναι, να σου πω, να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Ναι. Δεν υπάρχει Άγιο Στέλιος. Ας το διάλογο. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, είναι όνομα που κάνανε στις δεκαετίες του 30, του 40, όταν τα παιδιά δεν ζούσαν όλα εκείνες τις εποχές και κάναν τάμα ότι αν το παιδί ζήσει εκεί ένα γόρι και στεριώσει, ναι, θα το βγάλουμε Στέργιος. Έτσι είναι αυτό το όνομα, κατάλαβες? Ένα όνομα, μία ιστορία. Είδες? Δηλαδή όλοι οι Στέργοι ήταν τότε, όσοι ζούσανε. Όχι. Α. Απλά υπήρχε γι' αυτό, ρε παιδί μου. Εγώ γεννήθηκα 5-200, οπότε Στέργιος, νομίζω. δεν είχα θέμα. 5-200 τι είσαι, στους 12 μήνες που κάνανε. Άλλαξες τις μήνες παραπάνω. Δεν ήσουν και πολύ μωρό, Στέργιο, μάλλον. Στέργιο, μήπως ξυριζώσουν όταν βγήκες. 5-200, πρέπει να είναι ρεκόρ αυτό, φίλε. 5-200. Σοβαρά, παιδιά. Σε τι θέμα κοιτίδα, πεντάστερη, ήσουν. Άκου να δεις, τώρα που είπες για θερμοκοιτίδα. Πότε, ποιο ήταν η Θεσσαλονίκη, του Αγίας Σοφίας τότε. Αγίας Σοφίας δεν είχε νοσοκομείο Στέργιο. Ποιο ήταν το... Κάτσε. Τους άντεκα παγκάκι. Όχι ρε, εσύ πρέπει να υπήρχε το 80 νοσοκομείο Αγίας Σοφίας. Πώς το διάβαλε το νοσοκομείο. Θεσσαλονίκη. Μα δεν έχει νοσοκομείο Αγίας Σοφία. Δεν είναι το θέμα στο νοσοκομείο. Θα το τσεκάρω και θα το τσεκάρω και θα σου πω. Λοιπόν, με βάζουν, φίλε, σε θερμοκοιτίδα, ναι, μαζί με ένα κοριτσάκι normal σε κιλά. Μαζί. Φαντάζομαι 2,5-3. Ναι. Και ο πατέρας του κοριτσιού, ναι, Νταϊλίκη, ζητάει την απομάκρυση της κόρης του. Ναι, από σένα. Ναι. Γιατί λέει, αν γυρίσει αυτό στον ύπνο, εγώ δηλαδή, ναι, και μου πλακώσει την κόρη, βρε ζώων. Ένα βρέφος δεν μπορεί να γυρίσει. Εντάξει, βιώσαμε λοιπόν τον κοινωνικό ρατσισμό, φίλε. Την πρώτη μέρα, τουλάχιστον είχα θερμοκοιτίδα μόνος μου μετά. Ναι, απλά. Απλά, με την ψυχιατρική μου το κάνανε μένα μια φορά αυτό. Τώρα με έβαλες σκέψεις, δεν υπήρχε παίδων Αγίας Σοφίας. Παίδων Αγίας Σοφίας. Κι εγώ πρώτη φορά το ακούω, Στέργιο. Είναι η αλήθεια. Θα το βρω βαριά από το να ψάξω. Λοιπόν, δηλώσεις Μελιθανίδη να πούμε λίγο. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, κανονικά πρέπει να πληρώνετε για να παίζετε στην ΑΕΚ. Δηλαδή, φτάσαμε στο ζητούμενο. Κάποιοι πρέπει να πληρώνουν για να παίζουν στην ΑΕΚ. Ναι. Φοβερός, φίλε. Θα γίνει. Φοβερός. Θα γίνει. Ναι. Τι ωραία που τα είπε. Ποιος έδωσε? Μπάρκα, ναι. Μάνταλο. Μπάρκα, Μάνταλο και. Και Λιβάγια. Ναι. Όχι, Λιβάγια δεν έδωσε. Τι έδωσε? Σιμός που την έδωσε. Όχι, Λιβάγια νομίζω έδωσε. Λιβάγια δεν έδωσε. Σιμός τι να πει, χωρίς συμβόλαιο είναι. Να το ξαναφέρει στο προσκήνιο, για χαζό δεν έχει το μίλησαν. Λιβάγια δεν έδωσε πάντω. Στο μεταξύ προκύπτει ότι. Έκανε επίθεση και στον Αϊντάρεβιτς, ο οποίος έφυγε την προπόνηση. Μετά την ομιλία. Δεν έκανε προπόνηση. Ωραία τα λέει πάντως ο Μελισανίδης, εδώ, Γκάζια. Ναι. Λιβάγια, Μάνταλο και, ναι, και Μπάρκα. Ναι, λέει. Λιβάγια, Μάνταλο και Μπάρκα, ναι. Δεν είναι χαζός, το Σιμόνης τι να πει, αυτό δεν έχει συμβόλαιο. Ας φέρει ο Μπάρκας. Υπάρχει μια φήμη ότι έχει κλείσει τον Ολυμπιακό ο Σιμόνης, να ξέρετε, ενημερωτικά. Δεν υιοθετούμε, αλλά μπορεί. Θα τον έπαιρνα στο πάγο εγώ, το Σιμόνης. Όχι, εγώ δεν τον έπαιρνα. Για αυτό θα σου τσομπάρεις. Δεν χρειάζεται να σε συμφωνούμε. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιο παίχτη. Πιο δημιουργικό χρειαζόμαστε. Ο ΠΑΟΚ είμαστε, Στέργιο. Ναι. Ναι. Και πιο γρήγορο. Μια χαρά είναι ο Σιμός. Συνέχισε τι άλλο είπε. Ναι. Τι να πει, εντάξει. Δεν έχετε καταλάβει γι' αυτό και δεν σας λείπει τίποτα. Τα γνωστά τα. Δεν σας λείπει. Το πιο ωραίο που διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό με το. Με το Πούλμαν της Μπόκα. Εντάξει, εγώ διάβασα και ένα άλλο ωραίο για το, τώρα, για το River Boca που υπάρχουν σκέψεις να γίνει λέει στο Άμπου Ντάμπι. Ναι. Ας το κάνουμε το Σιντούμπα. Πάμε Πελοποννησιακό. Άλλωστε μπορούμε κάλλιστα να χωριστούμε εύκολα, σε οπαδί River, οπαδί Boca. Εύκολα.
Καλά, αυτό πάλι διάβασα, και αυτό το Σαββατοκύριακο το γυρνάμε. Να έχει πει στη γυναίκα σου 4 φορές ναι. ότι πάω με τα παιδιά να δω το River Walker. Και να το πει και 5η μεθαύριο. Αυτό πάλι που γράφανε όλοι, όχι κατεβείτε να παίξετε, όχι ντροπή σα. Εγώ που το έχω παίξει over μια μισή κόκκινη και μου με επέστρεψε στοίχημα το στοίχημα. Αυτό γίνεται. Ναι. Σου επιστρέφει. Μου λέει εντάξει, φτάνει. Εγώ πώ θα περιμένουμε ακόμα, μου το έστειλε πίσω. Πολύ καλά. Πάντω αυτή η φοβερή μάνα που. Κολούσε το παιδί της πάνω τα δεγκαλικά. Ναι. Το έκανε, ας πούμε, ουσιαστικά μουτζαχεντίν καμικάζι. Ναι. Εντάξει, τη βρήκανε. Κινδυνεύει να χάσει την επιμέλεια του παιδιού. Γιατί να μπει και φυλακή. Μπράβο, λοιπόν. Έχετε δει το βίντεο την ώρα που πάει να στρίψει το πούλμαν το οποίο τρέχει με 100. Δηλαδή δεν υπάρχει το πώς πάει. Που οι αστυνομικοί σκύβουν. Σκύβουν οι αστυνομικοί. Και τι θα κάνουν, θα πετάξουν εντάξει, και θα αποκλούν τις πέτρες. Κάτσε, μα κάτσε λίγο, κράτα τη θέση. Μα καλά σου λέει, ρε, να μην να κάνουν. Ρε, όχι, πριν πετάξουν, ρε. Πριν πετάξουν, σκύβουν και φεύγει ο κόσμος. Έτσι περνάει ο κόσμος, έχει βίντεο. Έτσι φτάνει ο κόσμος στο πούλμαν. Είχε γραμμή, ήταν παρεταγμένη η αστυνομία. Μπορεί κάποιοι από τους να πάρει τις Rivers. Αυτό λέμε. Ναι, αλλά το γέλιο δεν είναι αυτό. Έχεις, είσαι το πούλμαν της Μπόκα. Ναι. Και δεν έχεις αλεξίσφαιρα τζάμια. Ναι. Και περνάς από δηλαδή, την κανονικά. Πόσο απίθανο είναι να βρεθεί ένας, δεν λέω για ένα εκατομμύριο, ένας με ένα μπαζούκας μια μέρα. Θα μου πεις τώρα το αλεξίσφαιρο. Μόνο αυτό δεν έγινε, δεν είναι. Ναι. Στο μεταξύ δεν έμεινε τζάμια τζάμια. Ναι, ναι. Υπάρχει τεράστια ευστοχία. Πρέπει να είχαν κοντά στο 65% αυτοί που πετούσαν. Καταρχάς πετούσαν τα πάντα. Η εμπειρία ήταν ξεκάθαρη στο πέταγμα. Πετούσαν τα πάντα. Δεν το κάναν πρώτη φορά. Δεν υπήρχαν δηλαδή κάποιοι που ήταν πρωτάριδες. Ναι. Με την καμπύλη τη σωστή, δεν πήγαινε σέντρα δεύτερο δοκάρι 2,5 μέρες. Γεμάτα πήγαιναν. Γεμάτα όλα. Γεμάτα. Δεν πούλμα, έμεινε τζάμι για τζάμι. Το πώς έτρεχε από το πούλμαν με 100 το πούλμαν Παναγία. Τι ο οδηγός τι έκανε. Πήρε την απόφαση και όσους πάρω. Νομίζω ότι λιποθύμησε ο οδηγός μετά. Μετά, γιατί αν είχε λιποθυμήσει πριν. Μετά. Θα είχαμε και 230 νεκρούς. Τι ωραίο πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Πω. Μακριά από εμάς. Το δικό μας το πούλμαν βέβαια εννοείται ότι είναι σε άρεστη κατάσταση. Άστε, δεν σπάει. Δεν σπάει. Να τους κάνουμε μία ενημέρωση. Δηλαδή άσε που έχουμε ειδικό σύστημα που ο Αετό ζωντανεύει και ορμάει σε κάποιους. Θα... με τα λεφτά που δώσαμε και αυτό προβλέπεται. Και ο Αετό γυρνάει, σε κοιτάει. Α, έτσι. Φιου, και πετάει από το τέτοιο και σε τρώει. Γνωστός ανθρωποφάγος Αετό. Θα μπορεί αυτό το πούλμαν να γίνει τη ΣΑΕΚ πλέον. Θα αλλάξει λίγο χρώματα. Εντάξει. Μπορεί να το πάρει μελισανίδη. Αυτό σου το πόσα πούλμαν θα έχει. Καλά πούλμαν να δέχεται. Καφρίλα που χθες το πλάκα πλάκα, θα στην πω στο διάλειμμα να κλάψει. Από τις κορυφαία κολκίστηκε η καφρίλα, να ξέρει. Αυτή μου έλεγε πριν το μάτι. Αυτή, ναι, πριν το μάτι. Ναι, αυτό αυτό που δηλαδή πώ σου ήρθε, πραγματικά. Στο είπα και στην Τούμπα, η συμπεριφορά σου δεν είναι σωστή όμω. Έτσι πρέπει. Ναι, αλλά δεν ξέρει ο κόσμο γιατί λέμε τώρα. Μην το πει γιατί θα βρεθούν πάρα πολύ ευαίσθητοι. Θα σε περιμένουν απ' έξω. Όχι τώρα πέρα την πλάκα, έχει δίκιο πώ το χειρίστηκε. Δεν χρειάζεται να έχει άλλη συμπεριφορά. Αυτή. Αυτή είναι. Ναι. Αλλά υπάρχουν πολύ ευαίσθητοι, οπότε άστο. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Θα πει για μπάσκετ. Ταξιδεύει... Θα πει για μπάσκετ το Μοσχοβίτη. Εγώ θα πω για μπάσκετ. Εσύ ήσουν εκεί, τόσο. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Και εμείς ωραία περάσαμε. Ωραία ήταν. Ναι. Η ομάδα ταξιδεύει λοιπόν Σταύρο την Δετάρτη στο Λονδίνο. Είπαμε το πρόγραμμα πώς θα κυλήσει την Δετάρτη. Την Πέμπτη το βράδυ στις 10 ώρα το ματς. Mm. Νομίζω αυτό που λέγατε πριν, όλη η Θεσσαλονίκη βρίσκεται εκεί. Αν μπεις λίγο στο Facebook, στο Instagram, όλοι πετάνε από το πρωί. Έχει πάρα πολλές φωτογραφίες, βίντεο που φεύγουν. Φίλος του ΠΑΟΚ έστειλε στο Facebook του ΠΑΟΚ 24 ότι παιδιά είμαι στο Λονδίνο εδώ και μέρες. Ναι. Πείτε μου σας παρακαλώ που είναι ο σύνδεσμος του τόσο με τις οδηγίες. Και έδωσε έχει σελίδα στο Facebook. Έχει σελίδα στο Facebook. Εντάξει, τον εξυπηρετήσαμε και απλά είπε πάρτε πολλά ρούχα γιατί είναι, λέει, το κρύο είναι έντονο. Ναι. Είπε το παιδί που είναι στο Λονδίνο ήδη. Όποιος δεν πάει στο Λονδίνο. Μην φάλεσαι και τα παπούτσια. Αυτό σκέφτηκα. Όχι, πήρα και μια παπούτσια. Πήρα μποτάκια, να ξέρεις. Μόνο και εκεί. Τώρα το πήρα. Θα στα φέρω τα ελέγξη, εντάξει. Ναι. Πάντως, ρε φίλε, μέχρι τώρα ήμασταν λογιστές, δικηγόροι, προπονητές, μάνατζερ. Χάρη στον τεράστιο Ιβάν θα γίνουμε sportscaster, floor manager, cameraman, σκηνοθέτης, κουτουλού. Το σύνθημα. Χιλιόμετρα κάναμε για την παράσταση την πιο μεγάλη ΠΑΟΚ εκδομές θεατρικά. Έτσι μάθαμε από παλιά. Πάντα μια πρώτη αθλητική εκπομπή έχει σχολιασμό. Εγώ από την εμπειρία μου, παιδιά, στα media, πάντα δεν κρίνω κανένα κόνσεπτ στην πρώτη εκπομπή. Ποτέ.
Πόσο μάλλον όταν αυτοί που ηγούνται του project δεν είναι άνθρωποι των media. Ναι, δεν το έχουν ξανακάνει. Άρα λοιπόν δεν είναι το PAOK TV, το Open TV, εντάξει. Δεν μπορείς να πεις στις επιλογές που έχουν γίνει τι θα λένε. Ωραία. Ψάχνουν ένα διαφορετικό μοτίβο αθλητικής εκπομπής, δηλαδή να πάει καθαρά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και στη σωστή κουλτούρα που πρέπει να υπάρχει. Θα δούμε. Και εγώ διαφωνώ ότι σε ένα-δύο πράγματα, αλλά δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι με όλα. Ο στόχος μιας εκπομπής θα φανεί, θα διαμορφωθεί με το χρόνο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να το παίζουμε ειδικοί. Όχι, συμπαθώ τον Ντέμι, δεν γουστάρω τον Κατσουράνη. Στο μεταξύ κάθεται χθες Ντέμις, Κατσουράνης, Άσος Σπυρόπουλος, ναι. Δόνης, που δεν είναι και πιο συμπαθής στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, εντάξει. Αλλά ρε παιδιά, αυτοί είναι οι ποδοσφαιρά άνθρωποι της χώρας, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, για να τα λέμε και όλα, όμως ο Δόνης μίλησε πάρα πολύ ωραία. Ο Δόνης είναι εκπληκτικός. Ναι. Μιλάει, όταν μιλάει για μπάλα είναι διαφορετικός. Γενικά ο Δόνης έχει οριμάσει, όλοι οι άνθρωποι περνάνε φάσεις. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Δόνης, αν είχε έναν τέτοιο σε κάθε εκπομπή, ναι, θα ήταν αλλιώς. Το θέμα είναι πώς θα έχεις κάθε εβδομάδα έναν Δόνη. Στον τρόπο που σκέφτεται και μιλάει και για τους άλλους κτλ. Εντάξει, ακομπλεξάρεστα εντελώς. Γιατί τώρα ο προπονητής του Παναθηναϊκού κλείθηκε για σχολεία στον Ολυμπιακό. Δεν είναι κάτι απλό, το έκανε. Ναι. Εντάξει. Και μίλησε για όλα, κανονικά. Ναι. Και έτσι πρέπει. Ωραία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα κόνσεπτ, θα το δούμε στη διάρκεια πώς θα πάει. Σίγουρα υπήρξαν ελλείψεις. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία εκπομπή στον πλανήτη που δεν θα έχει ελλείψεις στην πρώτη της. Περιμένουμε να δούμε και κάπου θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Κοίτα, τουλάχιστον ήταν μια εκπομπή που είχες και ποδοσφαιρανθρώπους και στο στούντιο, αλλά και καλεσμένους. Δηλαδή μίλησε, ήταν ο Δόνης, μίλησε ο Πέλκας, μίλησε ο Κουλούρης. Mm-hmm. Είδες πρόσωπα, είδες πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Άκουσες. Από το να είναι. Mm-hmm. Ένα πράγμα, ξέρω, ένα-ένα τα παιχνίδια και τέλος, καλύτερο αυτό. Εντάξει, λίγο με τους χρόνους το χάσανε, λογικό είναι και αυτό. Ναι, εντάξει. Αλλά περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Ωραία. Τώρα, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Πρέπει να βγάλουμε Μοσχοβίτη να μιλήσουμε για την εύκολη επικράτηση του ΠΑΟΚ επί του Άρη. Χθες, εγώ αυτό το μόνο που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι το παρατάκι, στο παρατάκι περνάς πολύ ωραία. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση αυτό το πράγμα. Εντάξει, είχε πολύ ζέστη στο παρατάκι. Ναι, είχε αρκετά. Εγώ νόμιζα ότι τα νεύρα μου ήταν, γιατί ξέρετε. Όχι, είχε ζέστη. Είχε ζέστη, αλήθεια. Δηλαδή, μα βρήκε να ανάψει τα καλοριφέρα, κατσάρι. Όχι, ρε. Είχε ζέστη. Δηλαδή, μόνο από τον κόσμο. Από τον κόσμο ήταν. Ζεσταίνεται. Όχι, είχε και θέρμανση. Στο καλοριφέρα κάτω, πάνω. Κάνε. Τα θερμενόμενα καρεκλάκια δουλέψαν επιτέλους. Ωραία. Αυτά. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Ο φίλος του 756 γράφει Σταύρο και Αγάπη. Το Ιπποκράτειο λεγόταν τη δεκαετία του 80 Αγία Σοφία. Ναι, όχι η Αγία Σοφία. Που είπες εσύ. Τώρα Σταύρο, δίκαια έχει, άντε. Πάλι βγήκε κάτι και είπες. Αγία Σοφία δεν είπες, ρε. Ναι, στο νοσοκομείο Αγία Σοφία. Στην Αγία Σοφία. Τι είναι αυτός. Στο κανάλι του Προέδρου. Στο κανάλι του Προέδρου είναι ο ασκητής που αναλύει. Πρόεδρε, μας τρώνε. Το κάμελο τι φάζει, το παλιό, το κλασικό, το κάμελο. Όχι, αυτό είναι φίλτρο. Α, είναι φίλτρο. Φίλτρο για το νερό. Το δουλεύουν το περικύνι. Το οποίο άμα το ξεχάσεις και το έχεις έτσι, ξεπροσφόρησε, άρχισε να τη βρήσει και έφευγε το νερό έξω και έλεγα τι γίνεται. Ναι. Έχουμε Νίκο Μοσχοβίτη, τον άνθρωπο που κέρδισε με περίσσια άνεση, είναι η αλήθεια. Το χθεσινό παιχνίδι τοπικού χαρακτήρα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νίκο, το παιδάκι που έβαλε 5 βολές στις 5 θα ξαναμπεί στο παλατάκι, πιστεύεις ή θα δει κόκκινο την άλλη φορά που θα πάει να μπει στο γήπεδο? Πιστεύω θα ξαναμπεί. Έγινε και μια κουβέντα, ακούστηκε κάπου, ότι και ο Άρης έχει το μαγκί στις βολές, ενώ το παλικάρι είχε βάλει, το παιδάκι έβαλε 5 στις 5, έτσι λέω. Ένα σχόλιο που έγινε βλέποντας τον εξηγήσουμε στον κόσμο ότι στο ημίχρονο έχει ένα event. Το οποίο μπαίνουν παιδάκια και βαράνε βολές. 10 ευρώ βολή, Νίκο. 10 ευρώ βολή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και μπήκε ένα παιδάκι πόσο, 5 χρόνων, 6? 7-8. Ναι. Μικρό και έβαλε 5 στις 5. Ναι. 5 στις 5, ναι. Μας βρήκε. Μας στέρισε, δηλαδή, 5 εισιτήρια από την ΚΑΕ. Πάω, δηλαδή. Η μία μετά την άλλη και άνετα κιόλας, δεν δυσκολεύει. Τίποτα, ούτε δικτάκι βρίσκανε. Ναι. Ούτε δικτάκι. Πήγα για τσιγάρο, δεν το είδα. Πώς μου φύγει αυτό. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Μπράβο στο παιδάκι. Το υπερπαιδάκι το οποίο δεν χάνει βολή.
Άλλωστε έχουμε συνηθίσει τέτοια στην Ελλάδα. Παιδάκια 5-6 χρονών να μην χάνουν βολή. Υπάρχει γενικά αυτή η φυλή. Να την προσέχουμε στους επόμενους διαχωρισμούς, τώρα που είναι και κρίσιμα τα πράγματα. Νίκο μου, τι κρατάμε? Αχ, τι κρατάμε. Σίγουρα την νίκη, όπως και να είναι, που είτε ερχόταν εύκολα είτε δύσκολα, η σημασία είναι, είναι αυτή. Εντάξει, κρατάμε σίγουρα την, την εμφάνιση του ΠΑΟΚ για 30 με 32 λεπτά επιθετικά, που όντως βρήκε ρυθμό από το ξεκίνημα κόντρα σε μια ομάδα που μπορεί να έχει οποιαδήποτε ζητήματα, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι το, το αμυντικό είναι αρκετά συνεπής. Και χθες ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα το, το διέλυσε και από τη στιγμή που... Ταλέντο άλλης ιδιαίτερο δεν έχει, αλλά αθλητικά στοιχεία έχει. Δεν μπορείς να πεις. Αυτό. Mm. Και ο ΠΑΟΚ χθες ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο τον, τον έβγαλε εκτός στόχων τον, τον Άρη. Και από τη στιγμή που το μάτς πήγε τόσο ψηλά, είτε εύκολα είτε δύσκολο ο ΠΑΟΚ θα το, θα το κέρδιζε. Είναι, η εικόνα ήταν, ήταν καλή. Νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό και το ξεκίνημα του αγώνα και η παρουσία του κόσμου. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η ομάδα βοηθήθηκε πάρα πολύ από τους περίπου 6.000 και παραπάνω φίλους του ΠΑΟΚ που ήταν στο, στο γήπεδο, οι οποίοι πραγματικά δημιούργησαν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Από την αρχή δηλαδή που η ομάδα βρήκε, βρήκε ρυθμό, τον βρήκε και με τη δική τους βοήθεια. Και νομίζω ότι όταν το μάτς, όταν αυτός ο φετινός ΠΑΟΚ πάει τα μάτς 95 πόντους στο, στο παλατάκι, πιστεύω δεν μπορεί να χάσει από κανέναν, όχι από τον, όχι από τον Άρη. Είχε σε πολύ καλή μέρα τον, τον Γκος, ο οποίος καθώς από την αρχή βρήκε ρυθμό, και για μένα ήταν κομβική η παρουσία του Χρυσικόπουλου στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι ότι τελείωσε με 20 πόντους, είναι ότι είχε τους 15 στο δεύτερο μέρος και στην τρίτη περίοδο που ο ΠΑΟΚ λίγο ζοριζότανε από ένα σημείο εκεί μετά. Είχε πολλές πετυχημένες προσπάθειες εκεί πέρα, ναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Ζοριζόταν να βρει, να βρει πόντους. Εγώ νομίζω ότι μέσα και μετά βγήκε λίγο και κούραση. Γιατί εντάξει, που είχε να το κάνουμε Λίμνο, Τενερίφη και Άρη είχε η, η εβδομάδα. Και νομίζω σε αυτό το πράγμα πόνταρε κάπως και ο Αγγέλου. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή στον, στον ΠΑΟΚ με, εκεί στο 25, στο 30, λίγο πιο μετά θα βγει λίγο κούραση. Κάπου εκεί ο Άρης πήγε να κάνει την ανατροπή, αλλά εκεί η επιστροφή του Γκος ουσιαστικά τελείωσε το, το παιχνίδι, γιατί ο Αμερικανός ήταν σε, σε πολύ καλή μέρα. Νομίζω ότι ο Άρης πόνταρε πολύ και στη φθορά των ψηλών του ΠΑΟΚ, εντάξει. Αν και κράτησε το μαγκή πολύ ώρα έξω ο Αγγέλου, έτσι δεν είναι? Ενώ είχε ένα φάουλ. Βασικά νομίζω ότι τον τράβηξε πολύ νωρίς έξω. Δηλαδή έκανε ο Μορέιρα δύο φάουλ και μετά πολύ βγήκε και ο μαγκή. Εντάξει, πέσα στο μυαλό των προπονητών, δεν μπορούμε να είμαστε, δεν ξέρω. Προφανώς θεωρούσε ότι με, με πιο light σχήμα θα, θα ήταν καλύτερα. Στην επίθεση του ήταν καλύτερα. Έτσι, ο Άρης έβαλε 80 πόντους. Δεν είναι ομάδα που βάζει 80 πόντους ο Άρης. Εντάξει, δεν φύγει τώρα. Έβαλε 80 πόντους με τον Ποχορίδη που έχει μέσο όρο 5 να βάζει 16-17 και τον Διαλό με 3-4 τρίποντα που δεν έχει βάλει ζωή του ξανά 3-4 τρίποντα. Τα έβαλε όμως. Τα έβαλε όμως. Δηλαδή, μόνο ο Χάρης είναι συνεπής στο σκοράρισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους που πήραν σκορ χθες. Δεν είναι ότι λειτουργήσαν οι σταθερές τους. Ο Μπέλ ήταν εκτός. Ο ΠΑΟΚ νομίζω είχε διαβάσει εξαιρετικά οποιαδήποτε αδυναμία του Άρη στην, στην άμυνα. Δηλαδή, στο τρίτο δεκάλεπτο που ο Χάρης ναι μεν έβαζε μπροστά από τον Άρη, πίσω ήταν μια τρύπα. Ο ΠΑΟΚ χτυπούσε διαρκώς. Διαρκώς όμως. Όσο ο Χάρης ήταν στο παρκέ, ο ΠΑΟΚ έψαχνε είτε το Χρυσικό που είτε ποιον άλλον ήταν στο, στο κομμάτι που, το, που παίζει άμυνα ο Χάρης και τον και το χτυπούσε. Και επίσης βέβαια, εντάξει, το λέγαμε και, και χθες, ότι ή μάλλον όχι χθες, το λέγαμε στις επόμενες μέρες, ότι τέτοιο παιχνίδι θες να κάνεις τα πράγματα που κάνεις καλά. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που στάρει καλά τρίποντα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι στο 40% σε Ελλάδα και, και Ευρώπη. 14. Θες έβαλε 14, ναι. 14 στα 30... Στα 33, ένα, δεν 33, είχε 33, καλό, 33. Όχι, ναι. 40%. Okay, έβαλε... Ναι. Δηλαδή το 40% όταν το έχεις μόνιμα είναι ένα όπλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και χθες δεν μπήκε ούτε ο Χάτσε στο παιχνίδι, ούτε ο Αθηναίου μπήκε στο παιχνίδι. Παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να δώσουν και αυτοί τρίποντο. Ναι, ναι. Ούτε ο Ζάρας από εγώ που στο δεύτερο δεκάλεπτο μπήκε, έδωσε κάποια πράγματα στο δεύτερο μήνυμα, δεν ήταν καθόλου. Δηλαδή, ο Ζάρας μπήκε να δώσει κάποιες ανάσεις στον Γκος στο δεύτερο δεκάλεπτο, έβαλε νομίζω 7 πόντους, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν επέστρεψε. Γενικά, πάω σε εκείνο το σημείο που άρεσε, που πήγε να κάνει την ανατροπή,
ήθελε να βάλει τον Μορέιρα μέσα στο μάτς για να εκμεταλλευτεί ο Αγκολέζος το κορμί του τέλος πάντων και το ύψος του, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει. Και κάπου εκεί ο Άρης ήταν σε καλύτερα επιθετικά, σιγά σιγά δημάζεσαι τη διαφορά. Όταν επέστρεψε ο Γκος, άλλασε λίγο και η στόχευση του ΠΑΟΚ και ξαναέφυγε η διαφορά ψηλά. Κρατάμε τη νίκη, κρατάμε το παλατάκι, που νομίζω δεν υπάρχει κανείς που δεν πέρασε καλά χθες το παλατάκι, να υποθέσω. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία στο παλατάκι χθες, πραγματικά. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι να έχει αυτή την εικόνα κάθε φορά, αλλά το να έχει μια εικόνα έδρας, εγώ σου λέω με τους μισούς από αυτούς που ήταν χθες, στα περισσότερα παιχνίδια, νομίζω ότι αν γίνει αυτό το πράγμα, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει πραγματικά καλή ομάδα φέτος, για το επίπεδο του, έτσι δεν είναι ομάδα η οποία θα πάνε να κερδίσει το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, έτσι είναι μια ομάδα αυτού του επίπεδου. Για αυτό το επίπεδο λοιπόν θεωρώ ότι είναι μια χαρά. Αν έχει και μια έδρα καλή και όχι αυτό το πράγμα που έχει στα περισσότερα παιχνίδια, μπορεί να δούμε πολύ περισσότερα πράγματα και καλύτερα παιχνίδια, και είναι αλλιώς να πας σε ένα γήπεδο που έχει 1000 άτομα, αλλιώς σε ένα γήπεδο που έχει 5-6 κόσμο, όπως και να το κάνουμε. Με τους διαιτητές είμαστε ικανοποιημένοι? Γιατί εμένα που σαν είδες μου γύρισε το μάτι, ήταν θέμα προσωπικό δικό μου ή ήταν λίγο μουλοχτός? Πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο διαιτητής, χωρά μιλάς. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Δεν είναι, για τον Μπουσανίδη, δεν είναι τυχαίο ότι... Ναι, οκ. Okay. Ό,τι ψιλολάθος μπορεί να έγινε από τους άλλους δύο, Κορομιλάς ήταν εκεί για να το διορθώσει. Δεν νομίζω ότι υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα. Ναι. Χθες. Και έτσι και αλλιώς χθες πήγε πολύ ψηλά ο ρυθμός του παιχνιδιού από την αρχή, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούσαν να εμπλακούν πολύ οι διαιτητές. Δηλαδή δεν ήταν παιχνίδι, ξέρεις, που πήγε σε χαμηλό ρυθμό, κλειστό σκορ. Κοίτα, τα στιγμή που δεν κλάφτηκαν αυτοί είναι ύποπτο. Να ξέρεις. Πώς? Δεν άκουσα την αρχή. Τα στιγμή που δεν κλάφτηκαν αυτοί είναι ύποπτο. Ναι, για τους διαιτητές εννοείς, γιατί στο τέλος υπήρχε ένα ζήτημα πάλι. Δεν ασχολούμαστε με αστειότητες, ναι, και καλλιτεχνικά. Εδώ μιλάμε για διαιτησία. Ναι. Δεν πρέπει να κάνουμε κανένα αναφορά για αυτό το νομίζω πράγμα. Νομίζω ναι. Ότι το επίπεδο της διαιτησίας ήταν πολύ καλό και βοήθησε και το παιχνίδι σε αυτό. Δηλαδή το πώς πήγε το μάτς. Και οι ομάδες ήταν συγκεντρωμένες στο παιχνίδι γενικότερα. Δηλαδή, γενικά οι Έλληνες διαιτητές, οι διαιτητές του μπάσκετ, μάλλον να το πω έτσι, ζορίζονται σε παιχνίδια που πρέπει να. Οι δικές σου αποφάσεις να παίξουν ρόλο. Σε παιχνίδια που πηγαίνουν έτσι δεν φαίνονται. Έχουν τον τρόπο να μην φανούν. Ναι. Σε άλλα ματς είναι που εμφανίζονται. Ναι. Που είναι κλειστά, που ξέρεις, μια-δυο αποφάσεις μπορούν να παίξουν ρόλο. Εκεί είναι που έχουν το πρόβλημα. Όταν τα ματς πάνε έτσι, μια χαρά είναι. Πάμε τώρα στο διατάφτα, το βασικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, χωρίς τον Μαργαρίτη. Πώς βγαίνουμε με τρεις παίκτες στη front line μόνο? Κοίταξε, χθες που ρωτήθηκε ο Παθοδόρου γι' αυτό, δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο. Τι εννοείς? Δεν απέκλεισε ενδεχόμενο προσθήκης. Μα αντί να κλάψουμε τον Ελληνικό. Δεν σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει παίχτη, ωραία, αλλά δεν μπορώ να πω με αυτό που είπα εδώ ότι δεν θα ψάξει και για παίχτη. Ρε, με τι θα βάλουμε, γιατί... FNE. Ορίστε. Μπορείς να υπάρξει ένα μηνιαίο συμβόλαιο πολύ χαμηλό για ένα μήνα. Παιδιά, ο Μαργαρίτης πώς θα μείνει έξω τελικά? Με τον Μαργαρίτη το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι η θετική σκέψη είναι ότι θα γυρίσει σε 1-1,5 μήνα. Ο Μαργαρίτης θα πάει συντηρητικά στο θέμα αυτό που έχει στον αγκώνα του, ωραία, και στις αρχές Ιανουαρίου, παύλα μέσα Ιανουαρίου, θα κάνει μία εξέταση για να φανεί αν αυτό το συντηρητικό που πήγε είναι κομπλέ για να επιστρέψει. Ναι. Αν όλα πάνε καλά λοιπόν, ο Μαργαρίτης θα επιστρέψει 15 Ιανουαρίου, λέω εγώ. Ναι. Αν δεν πάνε καλά όμως, μπορεί να μείνει κι άλλο εκτός. Οπότε λοιπόν δημιουργείται ένα θέμα. Οκ, okay, τώρα ακολουθεί διακοπή. Και δηλαδή πόσα λεφτά χρειαζόμαστε για να πάρουμε ένα ξένο 2 μήνες? Δεν ένα ξέρω. Ξένο, ένα δεν μπορώ να το ξέρω. Δηλαδή με 10.000 θα βρίσκουμε? Μπορεί. Έλανος. Α, θα βρεις αυτό που θέλεις. Θα βρεις αυτό που θέλεις όμως. Ψηλό επίσης... θέλω. Τι θέλω δηλαδή. Δεν μπορώ να πάρω τον... αυτό σου λέω. Μπορεί να είναι κάτι. Δηλαδή ξέρεις τι. Έγινε μια κίνηση με τον Παπαντονίου. Εντάξει. Για ένα μήνα. Σε μια ανάλογη φάση με τον Γκος. Ναι. Εντάξει. Είδες ότι ο Παπαντονίου δεν μπόρεσε να κάνει τη δουλειά που ήθελες. Δηλαδή δεν τον κατάφερε να μπει μέσα στην ομάδα. Έχουμε ελπίδα να γίνει καθοσφαιριστής ή δεν έχουμε? Ο Πόπ υπάρχει στην ομάδα. Έχουμε ελπίδα να γίνει καθοσφαιριστής? Ταπεινή μου άποψη είναι στην κατάσταση που είναι ο ΠΑΟΚ στο οικονομικό, ωραία, ότι καλύπτεις λίγο τα κενά που υπάρχουν τώρα με τον Μαργαρίτη, έχεις και τον Πόπ και ελπίζεις σε κάτι παραπάνω, ωραία, και πορεύεσαι. Τραβάς τον Τζόνς λίγο παραπάνω στο 4, έτσι, που δεν το έχει, εγώ λέω. Δεν νομίζω την θέση του αυτή. Παρότι στο 3, ποιος, δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο 3 παρά 4. Ποιος, ο Λινός? Ο Τζόνς. Ο Τζόνς. Όχι, ο Τζόνς. Ωραία.
Και απλά μετά θες και λίγο, πώς να το πω, τύχη και συγκυρία να μην φανεί αυτό το κενό. Απλά τι γίνεται. Σε κάποια φάση έπαιξε και ο Τέπιτς το 4 χθες, για λίγο. Αν κατάλαβα καλά. Ο Τέπιτς σίγουρα δεν είναι 4. Σίγουρα. Ναι, εννοείται αυτό. Ο Τέπιτς νομίζω δεν είναι ούτε καν 3. Ναι. Έτσι. Και σου λέω ότι και ο Τζόνς, ναι, μένω ότι λόγω κορμιού και μήκους τέλος πάντων μπορεί να βοηθήσει και εκεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι 4. Δηλαδή, ο Τζόνς δεν είναι παίκτης ο οποίος έχει την νοοτροπία του, ξέρεις, να πάει στο blockout, να σμπρώξει τον αντίπαλο να πάρει το rebound. Συνήθως το κάνει με το κορμί του. Ενώ στο 3 είναι πολύ καλός. Τέλος πάντων, νομίζω ότι εσωτερικά μπορεί να βρεθεί λύση, ωραία, και με κάπως ενεργοποίηση, αν γίνεται, του Pop. Απλά χθες ερώτηση για αυτό το κομμάτι ο Παπαθεοδόρου δεν απέκλεισε τίποτα. Εντάξει. Μετά τη διακοπή έχει πάλι παιχνίδια ανά τρεις μέρες και παιχνίδια που σιγά σιγά αρχίζουν να κλείνουν και πράγματα. Έτσι. Όχι τόσο στην Ελλάδα, που είναι ακόμα σχετικά νωρίς, αλλά πλέον ο Champions League μπαίνει στο δεύτερο γύρο, οπότε υπάρχουν παιχνίδια μπροστά σου τα οποία κρίνουν πρόκληση. Τώρα με τη Βενέτσια πότε παίζουμε? Με τη Βενέτσια, αν θυμάμαι καλά, το μάτς είναι 11 Δεκεμβρίου. Α, έχει διακοπή τώρα. Ναι, ναι. Επόμενο παιχνίδι είναι στις 8 Δεκεμβρίου του ΠΑΟΚ στο Λαύριο. Με τρεις ψηλούς εκεί θα έχουν από 3 φάουλ στο 8. Στο λέω από τώρα. Στο 8 πολύ είπες. Ναι. Στο 8. Εγώ αυτό φοβάμαι. Ότι θα μας σημαδέψουν, ναι, εκεί όταν θέλουν να κάνουν τις λαμογές τους. Καταλαβες. Αυτό φοβάμαι, ναι, εγώ με τη front line. Δεν είναι πώς θα βρούμε ενδιάμεσα λύσεις. Είναι το πώς θα γλιτώσουμε από αυτούς. Mm-hmm. Κατάλαβες, ναι, εκεί φοβάμαι. Ο προβληματισμός σου έχει μια βάση. Ναι. Και επίσης, ναι, σε παιχνίδια που αφήνουν την επαφή όπως το χθεσινό, okay, που είναι πιο αντρικό το παιχνίδι. Γιατί νομίζω προχθές, χθες μάλλον είδαμε κανονικό μπάσκετ. Ανθρώπινο. Συμφωνώ. Ωραία. Συμφωνώ. Εκεί που θα αρχίσουν τα φρουφρού πάλι τα μυστήρια, θα μας καθαρίσουν έτσι. Που και χθες είχαμε θέμα με τους ψηλούς, εντάξει. Γιατί και ο Μορέιρα νομίζω ότι μπορεί να κάνει τάκλιν στο κέντρο. Κάτσε αγόρι μου, κλείσε εκεί λίγο και γύρνα. Έχει δώσει 2 φάουλ στο έξω από τρίποντο. Ο Μορέιρα το έχει από την αρχή της σεζόν αυτό το πράγμα. Γενικά είναι κάτι που το κάνει. Αυτά τα χαζά φάουλ τα εύκολα φάουλ τα δίνει. Δηλαδή είναι πολλές φορές που είναι με 2 φάουλ από νωρίς. Δεν αναφερθήκαμε. Ο Τσόχλας είναι έτοιμος. Να χαρά είναι ο Τσόχλας. Να είναι καλά. 35 χρονών να μπορείς χιαστών, δεν γυρνάς και τόσο εύκολα, όσο γυρνάς όταν είσαι 22, 23, 24, mm-hmm, να είναι καλά και νομίζω ότι έχει και αυτός να βοηθήσει αρκετά. Δεν ξέρω κατά πόσο το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, αλλά στο γύρω-γύρω και αυτός έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί και στο αγωνιστικό, ρε φίλε, μόνο και μόνο που έχεις ένα παίχτη παραπάνω στο rotation, καλά είσαι. Έτσι. Αλλά έτσι, αν και στα guard είσαι υπερπλήρης, αλλά λέμε το. Εντάξει. Όσο περισσότερος έχεις, τόσο καλύτερο είναι. Εντάξει. Έτσι όπως είναι το πρόγραμμα. Ο Χάτσερ θα τον δούμε καθόλου, είναι φιλική συμμετοχή? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Είναι μια καλή ερώτηση. Είναι ο μόνος παίκτης... Να σου πω λίγο κάτι. Τον Χάτσερ, που μπορεί να αποτελέσει επιθετικό άξονα που τώρα δεν μπορεί να αποτελέσει με την εικόνα που έχει, ας ελπίσουμε να τον δούμε καλά στο δεύτερο μισό της σεζόν που κρίνονται πράγματα, προκρίσεις και όλα αυτά. Ωραία, που εκείνο που χρειάζεται πολύ περισσότερο. Το σώμα του είναι ο μοναδικός παίκτης του ΠΑΟΚ που φαίνεται η ηλικία του στο σώμα του. Αυτό νομίζω. Ναι. Δεν έχει την έκρηξη που είχε, όπως το θυμόμαστε, πριν 2-3 χρόνια. Έκρηξη, δεν έχει τίποτα. Δεν. Ναι. Ναι. Δεν. Αυτό δεν ξέρω πώς τρώνει. Είναι θέμα, ναι, αριθμού. Εμένα μου λείπει πολύ από τον Χάτσερ αυτό το πράγμα που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα, που είχε προσωπική δημιουργία από σουτ, δηλαδή άνοιγε τους συμπαίκτες του και πήγαινε στο ένας με έναν με σουτ, κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα πλέον. Ναι. Δηλαδή, μπορούσε να σου δώσει συνεχόμενους και με συχνότητα πόντους, mm-hmm, από δική του κατάσταση ένας εναντίον ενός με σουτ. Έτσι. Mm-hmm. Το οποίο μέχρι τώρα δεν το έχει βρει. Δεν το έχει βρει. Ας το βρει στην πορεία της σεζόν. Δεν θα χρειαστεί πολύ, πιστεύω. Δεν το έχει βρει, όχι. Ναι. Αν δούμε χρησιμότητα Χάτσερ Αθηναίου, ο Αθηναίου είναι δύο φορές πάνω. Συμφωνώ μέχρι τώρα. Συμφωνώ. Yeah. Συμφωνώ. Και ίσως να κλείνει ο ένας χώρος τον άλλον. Δηλαδή είναι κρίμα, λέω εγώ. Εκτός αν συνέλθει ο Χάτσερ και κάνουμε άλλη κουβέντα. Ναι. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά. Μεσημέρι. Αυτά και από εμάς. Στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας η οποία ξεκίνησε καλά με βάση το Σαββατοκύριακο. Νίκη για το Βόλιο των Ανδρών. 3-0 το Εγάλαιο εύκολα. Όχι, το Βόλιο των Γυναικών το Εγάλαιο. Το Βόλιο των Ανδρών 3-0 τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Η ανδρική ομάδα στο Χάντμπολ κέρδισε εύκολα τη Δράμα 32-21.
Οι γυναίκες στο μπάσκετ δεν τα κατάφεραν με τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω το πάλεψαν όσο καλύτερα μπορούσαν. Και νομίζω είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουν να δώσουν. Ήταν στο Παλατάκι 61-71. Η ΚΑΠΑ 19 κέρδισε, παραμένει πρώτη φυσικά, 3-0 την Ξάνθη. Η ΚΑΠΑ 17 πήρε ένα βαθμό στο Αγρίνιο, θα μπορούσε να πάρει και τους 3-2-2. Παραμένει πρώτη και αυτή. Παραμένει πρώτη και η ΚΑΠΑ 15, 0-3 στο Αγρίνιο. Ενώ το Πόλο των Αδρών δεν τα κατάφερε κόντρα στον Ιδραϊκό. Εκτός έδρας. Αν είναι δυνατόν. Πού είναι ο Ραφαήλ. Σε γενικές γραμμές, νομίζω καλό Σαββατοκύριακο. Με νίκη του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ και του χάντμπολ. Έχουμε Τετάρτη το μάτς, θα αναφερθούμε αύριο με λεπτομέρειες, του ΠΑΟΚ στο ΣΕΒ, εκτός έδρας στην Πολωνία, με την Όλστιν, εκεί που δεν θα ταξιδέψει ο Δημήτρη Τζούριτς. Τι ώρα είναι αυτό? Απόγευμα. Τετάρτη, πάλι όλα μαζί πέφτουν. Αυτές τις Τετάρτες θα μιλήσουμε αύριο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το ευρωπαϊκό, την Τετάρτη στην Πολωνία. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Αυτά από εμάς, μένετε εδώ στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με το Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι.